Στο Σίδνεϊ, το Πεκίνο και το Τόκιο, η σκητάλη της γιορτής πέρασε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή και από το φαντασμαγορικό Μπουρτζ Αλ Άραμπ στο Ντουμπάι ήρθε στην Ευρώπη της λιτότητας για να πάει στις μεγάλες μητροπόλεις της Αμερικανικής Υπήρου που έχουν λόγους να αισιοδοξούν. Η ζώνη του Ειρηνικού και η Οκεανία υποδέχτηκαν πρώτες και με ελπίδες στην Ανατολή της καινούριας χρονιάς, με τα νησιά Σαμόα να κλέβουν την πρωτιά και να ακολουθεί η πρώτη μεγαλούπολη, το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Ακολούθησε το Σίδνεϊ που παραδοσιακά εντυπωσιάζει με το σοου βεγγαλικών πάνω από την περίφημη γέφυρα και την όπερα της πόλης. Η Κίνα, πατρίδα των βεγγαλικών, ξάφνιασε καθώς το εορταστικό πρόγραμμα της Σανγκάης επικεντρώθηκε στην τεχνολογία με ένα εντυπωσιακό σοου που ανέδειξε το δυναμισμό της ανερχόμενης υπερδύναμης. Στο Χονγκ Κονγκ το 2012 κάλυψε έναν ολόκληρο ουρανοξύστη που μετατράπηκε σε πηγή χρώματος και φωτός. Εντυπωσιακές ήταν και οι εκδηλώσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το Μπουρτζ Αλ Χαλίφα του Ντουμπάι, να γίνεται επίκεντρο των εορτασμών. Στη χτυπημένη από την κρίση Ευρώπη, οι εορταστικές εκδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν μάλλον από μια τάση λιτότητας, με τον Ιταλό πρόεδρο Ναπολιτάνο να ζητάει περισσότερες θυσίες από τους Ιταλούς και τον Νικολά Σαρκοζή να προεξοφλεί στο μήνυμά του τη σύγκρουση με τους οίκους αξιολόγησης. Λαμπρή ήταν η εορτασμή στο Λονδίνο, καθώς η πόλη υποδέχεται φέτος την Ολυμπιάδα και το Λονδίνο αναμένεται να έχει μεγάλα έσοδα και τεράστιο τουριστικό ρεύμα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Ρίο Ντε Τζανέιρο έκλεψε όπως πάντα τις εντυπώσεις, με εκατομμύρια κόσμο να συγκεντρώνονται στην παραλία της Κόπα Καμπάνα για να θαυμάσουν έναν καταράκτη από πυροτεχνήματα. Εντυπωσιακές ήταν και οι εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, όπου ο δήμαρχος της πόλης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, πίεσε το κουμπί της αντίστροφης μέτρησης στην Times Square μαζί με τη Lady Gaga. Στη συνέχεια, Μπλούμπεργκ και Lady Gaga χόρεψαν υπό τους ήχους του Φρανκ Σινάτρα. Δεν επιθυμούμε να επιβληθούν νέες πρακτικά μέτρα, αλλά αυτό φαντάζει αναπόφευκτο όσο το έλλειμμα αντί να συρρυκνώνεται αυξάνει και η κυβέρνηση καθυστερεί τις διαρθρωτικές αλλαγές, τη μείωση του κράτους και την περιστολή των δημοσίων δαπανών. Διαμηνύει η Τρόικα μέσω των επιστολών που ανταλλάσσει με το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της νέας διαπραγμάτευσης με τους επικεφαλείς σε 2 εβδομάδες, από την οποία θα κριθεί εν πωλής και η σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης. Από την αλληλογραφία προκύπτει η διαρκώς αυξανόμενη πίεση των δανειστών μας για τόνωση των εσόδων από φόρους και συμπίεση των κρατικών δαπανών. Η αιμονή στην κατάργηση φορέων και θέσεων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και η προσήλωση στο προσεχές διάστημα σε περικοπές κονδυλίων ύψους άρω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικά επιδόματα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έκανε ποδαρικό στην Ιαπωνία, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στο Τόκιο. Ευτυχώς δεν ανακοινώθηκαν θύματα, ζημιές ή προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί νότια της Ιαπωνικής πρωτεύουσας. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα Ντάιτσι ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν προς το παρόν προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο στα νέα του Αντένα στις 8. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια σας πολλά.